Γεια σα φίλε και φίλοι! Καλώ ήρθατε στο τρίτο εύρο τη συλλογή Racing Cars The Ultimate Collection. Οπου πάνω το καλό στο καλύτερο. Ε, εντάξει, δεν είναι αυτό που έχω πει, δεν γνωρίζω και πάρα πολλά για εφ' και τέτοια. Δεν ότι υποστηρίζω κάποια ομάδα αυτά, αλλά αυτό που βλέπω με τι φόρμουλε μαζί είναι. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Εδώ είναι το τρίτο. Και είναι πάρα πολύ όμορφη. Του Max Verstappen δεν κάνω λάθο λά, είναι αυτό. Εντάξει, μα λέει Red Bull Racing Honda RB16B. Λογικά αυτό είναι το μοντέλο, έτσι ονομάζεται και αυτή η φόρμουλα. Και είναι πάρα πολύ όμορφο. Αν και το ωραίο, ωραίο νομίζω θα είναι στο επόμενο τεύχο. Το τέταρτο πρέπει να ήταν η κόκκινη τη Ferrari του Schumacher. Αλλά ναι, και αυτή είναι μια πάρα πολύ, ένα πάρα πολύ ωραίο μονοθέσιο. Πάρα πολύ όμορφο. Εντάξει, το τρίτο τεύχο μα έχει πλέον ξεφεύγουμε. Δεν έχει το backing board και αυτά όπου είχαν τα πρώτα τεύχη. Ο οποία το τεύχος ξεκινά να είναι έτσι στις συσκευασίες Αλλά στο τρίτο τεύχος έχουμε το ντοσχέ για να βάζουμε Να προστατεύουμε τα προεδικά μας Να βάζουμε τα τεύχη μας και να είναι πιο μαζεμένα, πιο ολοκληρωμένα Αν και εγώ όλα τα έχω κρατήσει έτσι διπλωμένα Γιατί συνήθως γενικά όλες οι συλλογές δίνουν κάτι παρόμοιο Και μέχρι θυμίσεις εγώ δεν έχω ξεδιπλώσει, δεν έχω φτιάξει κάτι Αλλά ναι, είναι πάρα πολύ όμορφο Το έχεις από εδώ και αυτό τώρα για να το στήσει κάποιος, εδώ. Απλά φτιάχνουμε αυτό, διπλώνουμε μέσα και αυτά εδώ με τον σωστό τρόπο και έχουμε το ντοσχέ μας για να βάζουμε τα, τα περιοδικά μας Τα φυλάδια μας και οτιδήποτε Πάρα πολύ όμορφο, εδώ δεν έχω φτιάξει κανένα από αυτά Αλλά εντάξει έτσι λίγο για να το δείτε Racing Cars, με την collection όπως το γράφει και σκεφτείτε τώρα αρκετές συλλογές σε ένα ράφι και όλα τα περιοδικά να είναι μαζεμένα να τα έχουμε μέσα έτσι να το σχέτους όλα και να φαίνεται εδώ ποια είναι η συλλογή Πάρα πολύ ωραίο, αλλά όπως είπα εγώ μέχρι στιγμής τα έχω κρατήσει έτσι μέχρι να δω αν θα μπουν κάπου και αυτά, τα κρατάω ακόμα και αυτά άθικτα το βασικά η φόρμουλα λίγο εντάξει θα την ανοίξουμε να την δούμε καλύτερα όμω τώρα εδώ δεν έχουμε και πολύ θα κάνουμε μια βόρτα μέσα να δούμε λίγο ιστοριούλα, λίγο πληροφορίε, Το πέρασμα τη κοιτάλης ε, στο τέλο, ε, στο παγκόσμιο δίκλο, το παγκόσμιο του Μάγκη Βεστάπεν, ο Λίσ Χάμιλτον Συνεχάρει το αθλητικό πνεύμα των νικητή Άρα εδώ είχαμε, ναι ε, τον στον παγκόσμιο τίτλο στο Μάιτζερ Στάπεν. Ναι, εδώ ο Verstappen βγήκε πρώτο. Λογικά γι' αυτό γιατί μα λέει η σεζόν 2021. Α, εδώ έχουμε και το κράνο του. Αυτό το κράνο θα το έχουμε στην άλλη συλλογή που είναι κρανάρα. Ε, όχι, ναι, γιατί στην άλλη, άλλη συλλογή έχουμε μόνο κράνο τη Ferrari. Άκυρο, λέω βλακίε, αλλά κοιτάξτε αυτό το κράνο. Ποιο δεν θα ήθελε να έχει αυτό το κράνο, πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, εδώ, σεζόν 2021, ο κόσμο του Max, ο Max Verstappen και αυτά. Εντάξει, μα έχει όλα εδώ πέρα. Το επόμενο, ναι, το επόμενο, κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτήν την, έχω, την έχω σε μεγάλο κάπου. Μου είχαν, πάρει μια φόρμουλα 1, έτσι κόκκινη Ferrari που ήταν οδηγό του Σουμάχερ. Την είχα σε μεγάλο δώρο για να θυμίσω ήμουν από τη αλλά δεν θυμάμαι τώρα. Πού είναι εκείνο, θα το δω. Του 2002 είναι εδώ, εδώ πάμε λίγο πιο πίσω, πάμε στο, στο 1993 του Alem Pro. Οπότε εδώ μάλλον μπορεί να είναι άδειο λόγω χορηγών, όπω μάλλον και εδώ. 2002, ναι, γιατί είναι λίγο πίσω αυτέ, μάλλον μέχρι τότε ήταν οι καρνοβιομηχανίε. Οπότε ενδεχομένω να είναι λίγο άδειε. Αλλά εδώ οι πιο καινούργιε, κοιτάξτε, δεν λείπει τίποτα. Κάθε, κάθε, λευκό σημείο, κάθε γωνία, κάθε αυτά έχει και από κάτι. Οπότε ναι, Λοιπόν, συνεχίζουμε να κάνουμε μια βολτίτσα μέσα εδώ, εορταστικά χρώματα Εδώ τι ήταν κάποιο space αλλά αυτό μάλλον, Red Bull για αυτά ναι ναι ναι, να το Εδώ είναι το κόκκινο τη Ferrari, ο Charles Leclerc, εδώ έχουμε τον Charles Leclerc ε, Σεζόν, α ναι βασικά εγώ λέω για Schumacher αλλά μήπως είναι, όχι είναι Schumacher ναι ναι Μήπως θα πω Leclerc αλλά όχι είναι Schumacher, Σεζόν 2021, επεξηγήσει, πολύ έντονα, δέχομαι όσοι διαγράμματα και τέτοια. Τέσσερι αγώνε με διαφορετικό νικητή. Δεξιά με του Verstappen και Hamilton εκτό αγώνα. Στη Μόντσα, η Μακλάνη του Ντάιν Ricciardo, πήρε μια λαμπρή νίκη. Μάλιστα, η yeah. οποία συμπληρώθηκε αυτά. Ναι, έχουμε και αυτή, φαντάζομαι. Και εδώ μια φωτογραφία έτσι μαζί, πάρα πολύ ωραία. στο τέλο και αυτά, ο Verstappen έσπευσε να μπει στα πίτσα. Μα λέει πληροφορίε εδώ για τον αγώνα. Πάρα πολύ ωραία. πληροφορίε και αυτά, αλλά είναι σε αυτέ τι λογέ λίγο μικρά τα περιοδικά, ίσω και λίγο παραπάνω. Μπει παραπάνω να βάλω να γράφει. Αλλά λέμε τώρα. Πίσω βλέπετε εντάξει έχει και φόρμα για αυτά. Λέει ότι ξέρει είναι συλλεκτικό προϊόν, δεν είναι παιχνίδι. Απευθύνεται σε άτομα. Ναι, κατάλληλο για παιδιά κάτω των 14 ετών. Μάλλον εντάξει, όχι και ένα δεκάχρονο. Νομίζω μια χαρά θα μπορούσε να το δει αυτό ή οτιδήποτε. Αλλά εντάξει, λέμε τώρα. Το ανοίγω αυτά λίγο προσεκτικά γιατί θέλω. Τα θέλω. Τα κρατάω και αυτά όπου τώρα εδώ που το σκίσαμε έτσι μάλλον πατήσαμε όχι εντάξει μια χαρά θα ανοίξει μια χαρά αυτό εδώ αν κάνουμε το ίδιο ένα κομματάκι ένα κομματάκι το χάσαμε αλλά δεν πειράζει μικρό το κακό γιατί θα μπορούσαμε να το δούμε εδώ ελπίζω να μην το έχω γρατζουνίσει μέσα Μ, μπορεί μπορεί και εδώ λίγο να το γρατζουνίσει αν και ούτως ή έχει κάτι σημαδάκια τώρα ίσως αυτά είναι κόλλες δεν ξέρω κάτσε να δω αν βγαίνουν, δεν ξέρω αν είναι κόλλες ή ραζουνιές, αλλά ναι, όπως είναι από μέσα. Δεν ξέρω, πάντως το display είναι πάρα πολύ όμορφο. Το βλέπει κάποιο από πάνω, τώρα, ε, όχι εντάξει, κάποιος θα το στήσει έτσι αυτό. Γιατί κάνει και την πάρα πολύ ωραία γωνία εδώ, που έχουμε πει κάθε φορά που είναι έτσι, για να μπορεί κάποιο να το δει καλύτερα αυτό, έτσι το εκθέτει κάποιο ε, καλύτερα. Όχι και από εδώ φαίνεται άσχημο, αλλά ναι, εκεί μας το δίνει ακριβώ. Κάτω εδώ είναι αυτή η βίδα όπου κάποιο μπορεί να βγάλει την φόρμουλα του από εδώ. Δεν είναι ότι είναι εδώ. Αυτή η δίδουλα που το κρατάει, Είναι στο κέντρο, αν δεν κάνω λάθο, δεν έχω τέτοιο, Πρέπει να βρω τέτοιο κατσαβίδι, για να δούμε αν μπορούμε να. Έτσι είναι τριγωνάκι αυτό. Τέτοια μύτη, ας πούμε, α ε... μπορέσουμε να βγάλουμε μια. Εδώ δουλεύουν κανονικά οι ρόδε όπω είχαμε πει. Στρίβει κιόλα, όχι, δεν στρίβει. Δυστυχώ, δηλαδή, δεν θα ήταν άσχημο να στρίβουν κιόλα, αλλά οκ. Okay. Είναι εδώ. Και είναι πάρα πολύ όμορφη. Μα λέει εδώ, αριστερά, Red Bull Honda κι αυτά, Max Verstappen. Στο τουρκικό, εδώ είναι το τουρκικό Grand Prix. Οκ. Okay. Εδώ πέρα και πόσα τώρα, από όποια γωνία και να το δούμε κάτι θα έχει. Καταρχήν, εντάξει, τα λάστιχα. Βλέπετε τα λάστιχα, μας λέει έχει το πιρέλι. Και τι άλλο μας λέει εδώ. Συντουζάτο είναι το μοντέλο του. Μάλλον το μοντέλο είναι αυτό, συντουζάτο. Μάλλον, αν το διαβάζω καλά. Δεν ξέρω το ελαστικό εδώ. Μετά εδώ έχουμε κλάρο, claro, βιτέζος και αυτά. έσω, τώρα όλοι αυτοί παίζουν να είναι χορηγοί. Εδώ, εντάξει, Red Bull, κάτι κινέζικα γράμματα βλέπω. Εντάξει, Honda Technology, γιατί τη Honda είναι το μονοθέσιο μα. Έχει μέχρι και Siemens, κάτι άλλο εκεί μέσα που δεν μπορώ καν να διαβάσω τι είναι. Και κάτι ακόμη πιο μικρό που επίση δεν μπορώ να διαβάσω τι είναι. Μέσα εδώ, εδώ πέρα τα έχει γραμμένα αυτά από κάτω. Αλλά δεν μπορώ να τα βγάλω. Εμένα το Siemens το βγάζω. Τώρα το άλλο που έχει πιο μέσα και το κάτω που έχει πολύ μικρά γράμματα δεν μπορώ να το βγάλω. Εντάξει, εδώ πάλι Tezos, το σήμα τη Puma. Πόσο μικρέ λεπτομέρειε και ωραίε έχει να παρατηρήσουμε. Oracle, εδώ δεν ξέρω. Citrix, από μπροστά να το δείτε λίγο. Εντάξει, το Red Bull εδώ, πάρα πολύ ωραίο. Red Bull ξέρω εγώ. Και εδώ κάτω κι άλλου. Well race, we race as one. Οκ, τρέχουμε σαν ένα. Εδώ έχει ένα σαν hashtag. Εδώ πέρα, αν μπορείτε να το διαβάσετε. Και τι άλλο μα έχει. E, action, action, κάτι for road safety α, ah, action for road safety, κάποια δράση τώρα είναι αυτό ή κάτι τέτοιο για να το γράφει έτσι, από εδώ μεριά φαντάζομαι θα έχει τα ίδια, πότε ναι αφού το παρατηρήσαμε από εκεί μπράουχ, e, μπράουχ ή ράουχ, τι είναι αυτό εδώ μέσα που έχει ράουχ μάλλον, μέσα εδώ ένα στρογγυλάκι που έχει αλλά δεν ξέρω τώρα με το φως αν μου έχει και εδώ μέσα μια λεπτομέρεια πάρα πολύ όμορφο όμως μονοθέσιο, άσπρο και αυτά και το Honda όπως το έχει εδώ πίσω Εξκλάρο, έσω και αυτά. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μονοθέσιο. Όπω είπαμε, ο σκελετό του είναι diecast. Τα υπόλοιπα κομμάτια είναι πλαστικά. Το αμάξωμα α πούμε, είναι diecast. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο. Μ' άρεσε και με τον τάβρο εδώ που έχει το χρώμα του που είναι γεμάτο με χορηγού και τέτοια. Το κίτρινο μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το μονοθέσιο. Και όπω είπα, δεν είναι ότι υποστηρίζω κάποια ομάδα ή κάτι. Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό ή όχι. Αλλά ναι. Μεταξύ εδώ πίσω έχει κι άλλα. Πίσω έχει κι άλλου χορηγού εδώ πέρα. Βλέπετε κάτι κόλλα λέει, εδώ κάτι γκάνγκς, τι είναι αυτό όχι, οργάνιξ, κάτι οργάνιξ, κάτι τέτοιο δεν μπορώ να βγάλω, εδώ κινέζικα γράμματα, αλλά αυτό τώρα να είναι το χόντα στα κινέζικα, δεν ξέρω, γιατί μπροστά μας λέει χόντα πίσω να το γράψει στα κινέζικα, δεν ξέρω μπορεί, βοηθήστε όσοι γνωρίζετε εδώ, γιατί κάθε φορά σε σχόλια μου λέτε πολύ ωραίε πληροφορίε για τη φόρμουλα, είτε για αυτά είτε για τα συγκεκριμένα θέσει που βρίσκουμε και εδώ και στα χράνη, επειδή δεν γνωρίζω πολλά. Είναι πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να μάθω ένα δύο πράγματα κι εγώ για τη φόρμουλα 1. Εδώ μα έχει Mobile One. Πάρα πολύ όμορφο. Ένα πάρα πολύ όμορφο μονοθέσιο όμω. Τα χέρια μα και βαρύ και μεγάλο και τούμπανο. Σχεδόν έπιασε εδώ, σχεδόν γέννησε. Που το πρώτο που λέγαμε ήταν ένα τσίκ πιο πίσω. Ένα τσίκ πιο μικρό και ήταν και πιο παλιό. Εντάξει, του σένα. Αυτά. Θα για αυτό το τεύχο. Θα το τρίτο τεύχο. Δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν ήρθε ακόμα στα περίπτερα. Σε μια-δύο μέρε θα βγει στα περίπτερα. Δεν είμαι σίγουρο, αλλά ναι, εγώ το είχα λίγο νωρίτερα πάλι να το στείλαν κατευθείαν. Ε, λίγο πολύ αυτά. Το βλέπετε, μου γράφετε κάτω στο σχόλιο ό,τι θέλετε. Εννοείται πω μπορείτε να με βοηθήσετε ό,τι έχετε να προτείνετε. Να γράψετε κάποιο σχόλιο, κάποιο fact εδώ για την φασούλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Και αν σα άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλε διάφορε συλλογέ όπου βλέπουμε, συλλέγουμε ή φτιάχνουμε μαζί, κάντε να σα φτιάξει στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μα. Και εννοείται να μην ξεχάσουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που στηρίζουν πλέον και οικονομικά το κανάλι. Και συγχαρητήρια γιατί πήραν το χρήσμα των επίτιμων μελών του καναλιού.